Λοιπόν, κεφάλαιο λεωφορειολωρίδες. Πάμε να το δούμε παρέα, γιατί έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα που βασικά τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση όσοι κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Τσελίκας είναι σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στον οποίο κατά τα άλλα έχει ζωγραφιστεί αυτή η κόκκινη λωρίδα, η οποία οριοθετεί το χώρο που κινούνται τα λεωφορεία. Και να πούμε και μια καλημέρα και στον κύριο με τον μπλε αμάξι, που όπως βλέπουμε το έχει αφήσει πάνω στη στάση ακριβώς. Σου λέει, δεν βαριέσαι, θα βγουν και λίγο στον δρόμο. Και τι έγινε? Μια χαρά. Έλα, κύριε Γιώργη. Ο χαδερφισμός ανέκαθεν υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Υποκράτους. Να. Πιο πάνω η Βαλτετσίου. Να. Εδώ είναι η στάση λεωφορείου. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε, δεξιά, εδώ αριστερά είναι νόμιμα παρκαρισμένα. Μάλιστα. Εδώ αριστερά είναι νόμιμα. Ωραία. Στη δεξιά, η δεξιά πλευρά, λοιπόν, θα σας δείξω λίγο στον Παϊσόγλου. Κάνε ένα Νίκο μέχρι πάνω-πάνω. Όλο κατά μήκος της Ιπποκράτους, δηλαδή 600 μέτρα κατά μήκος, είναι παρακαρισμένα αυτοκίνητα. Γιοταχή. Αυτό είναι η λεωφοριολωρίδα, έτσι, της Ιπποκράτους. Αυτό που βλέπουμε. Αριστερά, αριστερά, ναι. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, αριστερά. Μάλιστα. Αριστερά. Υπάρχει διαγράμμιση κάτω δεξιά... όμως, δηλαδή μπορεί κάποιος να διακρίνει ότι εκεί είναι λεωφοριολωρίδα. Έχει ταμπέλα κάποια... πιο πάνω. Έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα. Ναι, διαγράμμιση δεν έχει κάτω όμως. Διαγράμμιση δεν έχει κάτω. Διαγράμμιση έχει μόνο από εδώ που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Η διαγράμμιση είναι εδώ, ρε παιδιά, που είναι για τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Καλά, οι θέσει ελεγχόμενη στάθμιση. Και εδώ είναι άλλο. Απέναντι εδώ δεν έχει τίποτα. Και έχει μια ταμπέλα εκεί αριστερά στη γωνία Βαλτετσίου που λέει λεωφοριόδρομο. Ναι. Και έχει και κάμερε, λέει. Πού είναι οι κάμερε? Άμα κοιτάξει κάπου ψηλά. Ναι, μάλιστα. Ψηλά για αγνάτε γίνεται. Αυτή η εικόνα είναι εδώ και σε πολλούς δρόμους είναι. Έτσι μόνο εδώ, Ιπποκράτους και άλλους δρόμους. Και μου λένε, πέρασε ένας οδηγός λεωφορείου και μου λέει, αναγκαστικά παρκάρω μέσα στη μέση να αποβιβάσω ή να επιβιβάσω. Ναι, αλλού δεν υπάρχει τρόπος και θα δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά από πίσω με αυτοκίνητα, ταξί, αυτά μηχανάκια που θα περιμένουν την επιβίβαση και αποβίβαση. Και προφανώς και το λεωφορείο θα σταματήσει στη μέση του δρόμου. Έρχεται λεωφορείο τώρα. Κοίτατε, έρχεται λεωφορείο τώρα. Κοιτάξτε πού θα σταματήσει, πώς θα αποβιβάσει και θα επιβιβάσει. Έχει το λεωφορείο τώρα από εκεί. Καλά, κάνε λίγο υπομονή να φτάσει στη στάση πρώτα, γιατί η στάση δεν βλέπω να φτάνει. Κοίταξε. Εντάξει. Όχι, το μάτι μου είναι πιο γρήγορο από την κάμερα. Χρόνια τώρα. Είναι ο χρόνος, παραπλανεί ο χρόνος. Όχι, έχει μια καθυστέρηση, ρε παιδί μου, κάμερα από το μάτι. Εντάξει, τώρα να σου πω. Εμείς το λέμε και λίγο έτσι τη πλάκα, αλλά αυτή η εικόνα είναι τρομερά ενοχλητική. Καταρχάς. Πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι αυτό που σου έλεγα για το πρωί στο ραδιόφωνο. Να το, έφτασε. Σταματάει, κοίτα, δεν μπορεί να στρίψει να παρκάρει. Πρέπει να σταματήσει και λίγο πιο μπροστά, γιατί έχει παρκάρει ο άλλος πάνω στη στάση. Ναι, ναι. Οπότε εννοείται. Σου λέει, κοίτα, θα σταματήσω εδώ, θα περιμένουν οι άλλοι από πίσω. Σε ένα δωμάτιο με 10 ανθρώπους, προσπαθούμε να βάλουμε 1000 άτομα. Αυτό είναι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Μάλιστα. Εν ολίγης. Λοιπόν, αυτή είναι Γιώργο, η εικόνα, την εικόνα σου. Αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ας την κρατήσουμε την εικόνα και για τη συζήτηση. Υπάρχουν και άλλες εικόνες που θα δούμε εδώ παρέα με τους καλεσμένους μας. Καταρχήν τον κύμα λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας που τα λέμε αρκετά συχνά και μας βοηθάτε. Καλημέρα. Και τον γενικό γραμματέα των εργαζομένων στα αστικά λεωφορεία, τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Να δούμε καμιά εικόνα έτσι από αυτά που βιώνουν οι οδηγοί των λεωφορείων σε καθημερινή βάση, για να τα σχολιάσουμε εδώ παρέα. Λοιπόν, μας έχετε δώσει, περιγράψτε μας κιόλας αν θέλετε, βίντεο και φωτογραφίες από συναδέλφους σας οδηγούς, έτσι, για το ότι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Καταρχάς να πούμε ότι στο λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχουν 52 χιλιόμετρα λεωφοριολωρίδα, Αθήνα και Πειραιά, 51,7 για την ακρίβεια. Εμείς σαν εργαζόμενοι πιστεύω ότι ούτε τη μισή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθημερινά, είτε όπως βλέπετε από παρκαρισμένα, είτε από οχήματα που μπορεί να σταθμεύσουν για λίγο, είτε είναι αυτά φορτηγά να ξεφορτώσουν κάποια πράγματα. Επομένως, ταλαιπωρεί το οδηγός, δηλαδή δεν μπορεί να οδηγήσει και να λειτουργήσει σωστά. Όπως και όλο αυτό θα πούμε ότι μεταφέρεται στον επιβάτη. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπουμε τώρα εδώ, υπάρχει λεωφορολωρίδα, υποτίθεται δεξιά. Ναι, αυτή είναι όλη η λεωφορειολωρίδα. Ένα... Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι Ιερατοσθένους, Ιπποκράτους και ο κύριος Τσελίκας σωστά το έδειξε. Και αν πάει λίγο πιο πάνω, εγώ επειδή πέρασα χθες, υπάρχει και ένα σκάδος με μπάζα. Πάνω στη λεωφορειολωρίδα, ναι, βεβαίως. Αν πάει λίγο ο κύριος Τσελίκας πιο πάνω, θα τη βρει. Δηλαδή ένα κάδο με μπάζα, ο οποίος κάποιος έχει κάνει κάποια οικοδομή, ο άνθρωπος τον έχει βάλει, δεν τον ενοχλεί κανένας. Όπως και να πούμε και τώρα να πάει τροχέα και να πάρει όλα τα γιοταχή, πάλι δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Θα δείτε ότι όλα τα δέντρα δεν έχει κλαδέψει κανένας τίποτα. Επομένως, μιλάμε για παραμελημένη τελείως. Δηλαδή για μας είναι σχεδόν άχρηστη. Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία όμως, δεν είναι τώρα. Βεβαίως, πάρα πολλά χρόνια.
Δηλαδή, και αν κάποιες στιγμές γίνονται κάποιες ενέργειες, δεν έχει αποτέλεσμα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Λογοθέτη, τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα εδώ πέρα? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο ίδιος ο Υφυπουργός, ο κύριος Οικονόμου, είπε ότι το 1 στα 12 αυτοκίνητα, σύμφωνα με έρευνα του ΑΣΑ που κινείται στη λεωφορείο Λωρίδα, δεν είναι λεωφορείο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η παραβατικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό δημιουργεί την αρχή της συμφόρησης, διότι είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 και 11 χιλιόμετρα. Δηλαδή ένα λεωφορείο κινείται λίγο περισσότερο από την ταχύτητα βαδίσματος. Επομένως αυτό είναι αποτρεπτικό στη χρήση και για να δούμε μια ουσιαστική διαφορά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει θα είναι η αστυνόμευση της λεωφορείου Λωρίδας, όχι μόνο με τεχνικά μέσα, όχι μόνο με τις κάμερες, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τις υποδομές κατά τέτοιο τρόπο. Βλέπετε τώρα τι είπε ο κύριος Τσιλίκας, ψάχνουμε την κάμερα, ψάχνουμε να δούμε αν έχει διαγράμμιση. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ έντονα ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι βαμμένη η λεωφορείο Λωρίδα, να έχει το σήμα του ΑΣΑ πάνω, να έχει σήμανση κάθε 50 μέτρα και να λέει απαγορεύεται στάση και στάθμευση. Να ρωτήσω κάτι απλό. Απλουστευμένο είναι, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πρακτικό. Αντί να ψάχνουμε να δούμε πού θα βάλουμε κάμερες και αν θα υπάρχουν και αν θα καταγράφουν τις λεωφορολωρίδες και τις παραβάσεις κτλ. Ναι, αν υπήρχε στην μπροστινή μεριά του κάθε λεωφορείου μία κάμερα και να καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τι βιώνει ο κάθε οδηγός ή τι παράβαση συμβαίνει. Δεν θα είχαν λυθεί τα χέρια όλων. Από όσο γνωρίζω, η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί κολλάει, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, αν μπορούν να το τοποθετήσουν, ας το τοποθετήσουν. Εμάς θα μας βοηθούσε αρκετά, πιστεύω. Δηλαδή, να δείχνει έξω τι γίνεται. Όλο αυτό που εμείς προσπαθούμε να σας περιγράψουμε, αλλά είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι από κάμερα, την ώρα που κινείται το λεωφορείο. Τι πιο απλό να υπάρχει μια αυτό κάμερα. Αυτό ακριβώς θέλει. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τις κάμερες, να κάνουν μια μελέτη, να πάνε στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, να κάνουν μια μελέτη αντικτύπου, να πάρουν την έγκριση και να τοποθετήσουν μια τέτοια κάμερα πάνω στα λεωφορεία. Οπότε θα λύσει αμέσως το πρόβλημα. Όπως και να πούμε εμείς, σαν εργαζόμενοι, επειδή όπως είπε και ο κύριος Λογοθέτης, ακριβώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δηλαδή, να φανταστείτε το πρόστιμο για μια εκεί, όπως δείξατε, υποκράτους, χάρη Λάου Τρικούπη. Εμείς αναγκαζόμαστε, επειδή είναι δύο ρεύματα, αν το μάλλον γίνεται ένα ρεύμα μέσα στη μέση, υπάρχουν δεξιά-αριστερά παρκαρισμένα, η λεωφορολίδα παρκαρισμένη, το λεωφορείο πηγαίνει το γεωταχή μέσα στη μέση. Επομένως, μιλάμε για περισσότερη ρήπανση. Όπως σας είπα, περισσότερη καθυστέρηση για τον επιβάτη, και αν το συνδυάσουμε και με την έλλειψη προσωπικού που έχουμε, να σας πω όλο αυτό, μεταφέρεται στον επιβάτη. Δηλαδή, η συχνότητα που περιμένει κάποιος επιβάτης, αν είναι 10 λεπτά, μπορεί να γίνει και 15 και 20 και όλα αυτά. Και να σας πω και κάτι και σε όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, που γιατί να κάθονται πίσω από ένα λεωφορείο. Ακριβώς. Αν έχουν ένα παιδί, αν έχουν που να πάει στη δουλειά τους. Ναι, η πρότασή μας είναι, ας εμπλακεί και ο Δήμος. Δηλαδή, αν δεν μπορεί η αστυνομία, λογικό είναι να αστυνομεύσει τα πάντα, ας εμπλακεί και ο Δήμος να πάει να αστυνομεύσει αυτό στη δουλειά. Και να μου επιτρέψετε επικίνδυνη αποβίβαση, επιβίβαση όταν το λεωφορείο δεν μπορεί να πλησιάσει τη στάση. Προφανώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Εδώ θα μας τα ξαναπούμε.